34χρονη μπαίνει στο κτίριο και μετά από 50 δευτερόλεπτα βγαίνει τρέχοντας έχοντας δεχτεί την επίθεση με το βιτριόλι. Η αστυνομία παγώνει την εικόνα στο κρίσιμο διάστημα και αναζητεί καρέ-καρέ πρόσωπα που μπορεί να σχετίζονται με την επίθεση, με την περιγραφή για τη γυναίκα με τα μαύρα, τη μάσκα και το σκούφο. Το σημείο είναι πολυσύχναστο, ενώ πολλοί από αυτούς που βρέθηκαν εκεί έτρεξαν να βοηθήσουν αμέσως την άτυχη κοπέλα. Με κοίταξε κατάματα, έντονα και ξαφνικά μου έριξε το υγρό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν προμελετημένο, δηλαδή ήταν σχεδιασμένο, από ό,τι φαίνεται. Ήταν εδώ σε σκαλοπάτια κρυμμένη, η δράστης, προφανώς. Η κοπέλα πήγε να πατήσει το... να πάρει το ασανσέρ. Εμφανίστηκε ξαφνικά και την περίελουσε. Οι αρχές εξετάζουν υλικό και από προηγούμενες μέρες, καθώς είναι πιθανό η γυναίκα με τα μαύρα να έχει βρεθεί εκεί για να δει το χώρο. Η γυναίκα που υποτίθεται ότι έκανε την επίθεση μέσα, δεν την είδε κανείς έξω. Κοπέλα άλλη δεν είδα εγώ. Δεν πρόλαβα, δηλαδή πάνω στη σύγχυση. Το ενδεχόμενο η γυναίκα με τα μαύρα να έχει συνεργούς εξετάζεται αφού διέφυγε χωρίς να γίνει αντιληπτή. Όπως λένε οι υπάλληλοι της ασφαλιστικής, ήταν πολύ εύκολο να στηθεί εν έδρα. Η είσοδος του κτηρίου είναι διαρκώς ανοιχτή, ενώ οποιοδήποτε θα μπορούσε να είχε κρυφτεί στο υπόγειο. Πολύ γρήγορη η διαδικασία που έγινε. Μία γυναίκα η οποία ήταν κρυμμένη στα σκαλιά, εμφανίστηκε, της πέταξε αυτό το υγρό και άρχισε να τρέχει. Η 34χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα σε όλο της το σώμα, χωρίς ακόμα να έχει δώσει κατάθεση. Η κατάστασή της αυτή τη στιγμή είναι σταθερή, όμως έχει καεί βαθιά στο πρόσωπο. Η συνολική έκταση του εγκάβματος είναι περίπου 18% της επιφανείας του σώματος και θα χρειαστεί πολλά χειρουργία αποκατάσταση. Το κινητό της βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας και οι αρχές θα αναζητήσουν την απάντηση για την επίθεση και στις επαφές της. Η 34χρονη έφτασε το πρωί στο γραφείο της στη Θησαίως. Η μαυροφορεμένη γυναίκα, όπως φαίνεται, την περίμενε. Βλέπετε σε αυτό εδώ το σημείο, σε όλο το πάτωμα, τα σημάδια από το οξύ. Η επίθεση έγινε ακριβώς εδώ την ώρα που η νεαρή άνοιξε την πόρτα του ασανσέρ και θέλησε να ανέβει στον τέταρτο όροφο που βρίσκεται το γραφείο της. Φωνάζει νερό, βοηθήστε με. Η κοπέλα απλά σοκ. Η καταστηματάρχης τη μετέφερε στο διπλανό φαρμακείο. Χρειάστηκε μάλιστα να της βγάλουν ακόμη και τα ρούχα, καθώς είχαν ποτιστεί με το οξύ. Το βιτριόλι ήταν στα ρούχα της, στο πρόσωπο. Παντού, παιδιά, παντού. Δηλαδή πρέπει να το είχαν, δηλαδή ρίξανε πράγμα. Βοήθεια. Και μέχρι να πεταχτούμε έξω, βλέπουμε την κοπέλα να τρέχει από την είσοδο την διπλανή και κατευθύνθηκε στα 50 μέτρα από το φαρμακείο απέναντι και κράταγε το πρόσωπό της. Θεωρεί πως πρόκειται για πολύ προσωπική επίθεση και ερευνά το προσωπικό αλλά και το επαγγελματικό της περιβάλλον. Μόλις 5 λεπτά επέτρεψαν οι γιατροί στους αστυνομικούς να τη δουν. Τη ρώτησαν αν ήξερε τη γυναίκα με τη μάσκα που της επιτέθηκε. Δέχτηκα την επίθεση με το καυστικό υγρό ενώ περίμενα στο ασανσέρι. Η γυναίκα που μου πέταξε το βιτριόλι φορούσε σκουρόχρωμα ρούχα, μάσκα στο πρόσωπο και πιθανότατα σκούφο. Ήταν ξανθιά. Δεν ήταν ξανθά τα μαλλιά της. Χαμογελαστή και αυθόρμητη, η 34χρονη παίρνει μέρος στο παιχνίδι Deal του Αλφα και παρασύρει με το κέφι και το μεγάλο της χαμόγελο όσους βρέθηκαν εκείνες τις μέρες στα γυρίσματα. 1, 2, 3. Σοκ. Με μια λέξη περιγράφει τώρα τα αισθήματά του ο παρουσιαστής του Deal, Χρήστος Φερεντίνος. Πόσο άρρωστη και νοσηρή πράξη. Πόσο κακία και φθόνο. Τι μίσος έκρυβε κάτω από τη μάσκα αυτή η γυναίκα που πήγε και έριξε βιτριόλι. Ένα πολύ γλυκό κορίτσι. Απάτη, μαέστρο! Η 34χρονη ήρθε στον Deal, όπως είπε, με στόχο να κερδίσει για να φτιάξει το σπίτι της. Ήθελε να το κάνει όπως το ονειρευόταν. Κερδίζει τους πάντες με το χαμογελό της. Αυτό που προσπάθησε να σβήσει η γυναίκα με τα μαύρα.